Have a Merry Christmas. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε στην παρέα μας τον Δημήτρη Παλαιολόγο. Παλαιολόγου, γιατί μου το κάνετε λάθος αυτή την εκπομπή. Είναι Δημήτρης πιο... Παλαιολόγου. Παλαιολόγου. Μας κάνει ρήμα με τον αστρολόγο. Ναι, ναι. Γι' αυτό. Πάει, ναι. Μην το παρεξηγείς, δεν είναι κάτι. Δεν έχεις ακούσει τα τραγούδια που λέει Γεια σου Γιάννη Παλαιολόγου με το μπουζούκι σου. Εσύ είσαι. Ο μπαμπάς μου. Αλήθεια. Ήτανε. Ναι, τον έχω χάσει τον μπαμπά, ναι. Πες μας λιγάκι, κύριε Δημήτρη, πώς έχεις ασχοληθεί έτσι με τα άστρα. Μου κάνει εντύπωση. Καταρχήν να σου πω ότι γενικά από παιδάκι ένιωθα ότι είμαι σε ένα διχασμό. Δηλαδή ότι θέλω να κάνω πράγματα που ο πολλής κόσμος το θεωρεί σημαντικό. Δηλαδή να είσαι τραγουδιστής, να είσαι στα μέσα, να είσαι star αυτό που λέμε. Και από την άλλη αισθανόμουν ότι θέλω να ασχοληθώ με τη μεταφυσική και να βοηθήσω τον κόσμο με έναν τρόπο ιδιαίτερο. Αλλά και το ένα που κάνω και το άλλο θεωρώ ότι... Αγαπάω πολύ τους ανθρώπους και θέλω να τους δίνω πράγματα με όποιο τρόπο μπορώ. Ναι, γενικά έτσι με την αστρολογία, επειδή και εμείς οι γυναίκες πολύ έτσι έχουμε περιέργεια. Ασχολείσαι πραγματικά, δηλαδή θα βρεις αυτά που θέλουν οι άνθρωποι να μάθουν και να ακούσουν. Εννοείται και θα τα βρω, γιατί διαφορετικά δεν υπήρχε περίπτωση. Καταρχήν εγώ θεωρώ, επειδή έχω λίγο εκεντρικό στυλ και δεν παραπέμπει σε αστρολόγο. Καθόλου όμως. Και θεωρώ ότι κάποιος πελάτης για να με εμπιστευτεί και να μου δώσει τα χρήματά του και να τον βοηθήσω, σαφώς αυτό που βλέπει δεν τον ικανοποιεί. Αν οι προβλέψεις δεν βγαίνανε, δεν θα είχα πελάτες, δεν θα είχα και δουλειά. Οπότε αυτό τα λέει όλα. Η Νάντια Μπουλέ σε συμβουλεύτηκε αστρολογικά καθόλου? Αστρολογικά όχι, δεν με συμβουλεύτηκε ακόμα. Σε συμβουλεύτηκε αλλιώς. Με συμβουλεύτηκε. Τραγουδιστικά. Ναι, τραγουδιστικά. Όχι, απλά να σου πω ότι για το blackout είχα κάνει πρόβλεψη και μου είχαν πει ότι θα πας πάρα πολύ καλά. Μου το είχαν πει δύο συνάδελφοι και το είχα δει και εγώ ίδιος. Ότι θα πας πάρα πολύ καλά, αλλά δεν σου βγαίνουν λεφτά. Mm-hmm. Το οποίο και συνέβη. Δηλαδή έφτασα μέχρι το τέλος. Ασχοληθήκαν γενικά τα μέσα μαζί μου, αλλά δεν κέρδισαν τα λεφτά. Mm-hmm. Δημητρή, πώς φτάνει κάποιος να πάρει συμβουλές από σένα? Τι εννοείς, πώς φτάνει κάποιος? Δηλαδή, πώς σε πλησιάζουν στον δρόμο, πώς ας πούμε έρχεται κάποιος και έχεις δικό σου γραφείο, τι ακριβώς κάνεις και λες τα ζώδια? Δουλεύω σε αστρολογικό κέντρο, σε γραμμές 090. Mm-hmm. Α, μάλιστα. Αυτό που λέμε με την πιο τρας μορφή, medium. Γιατί ο κόσμος, γιατί πράγμα παίρνει, τι θέλει να ξέρει? Κοίταξε, Λεωνόρα, βασικά και εγώ, όταν ξεκίνησε η κρίση, είχα λίγο ψιλοφρικάρι, γιατί δηλαδή αισθανόμουν λίγο τον πρώτο καιρό που ξεκίνησε, λίγο Γιώργος Αυτιάς. Δηλαδή, παίρναν όλοι να μάθουν για τα χρήματά τους, για τα επαγγελματικά τους, για το αν θα έχουν δουλειά κτλ. Αυτό κράτησε 2 μήνες το πολύ. Ξαναγυρίσανε πάλι όλοι στα συναισθηματικά. Όλοι και γενικά οι Έλληνες, ό,τι και να μας συμβεί στην Ελλάδα, πάνω απ' όλα βάζουμε τα συναισθηματικά. Νομίζω μας. Ότι όταν κάποιος κατευθυνθεί σε αυτόν τον δρόμο, του να μάθει από κάποιον άλλον τρίτο τι πρόκειται να του συμβεί κτλ., νομίζω ότι πιο πολύ τα συναισθηματικά τον νοιάζουν. Έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά εντάξει, όταν είσαι σε μια χώρα που καταραίει, όσο και να πει, πιο πολύ θα σε ενδιαφέρει να έχει να φας πρώτα και μετά τα συναισθηματικά. Αυτό σου λέω απλά κράτησε λίγο. Δηλαδή πάλι ξανάλεξε. Πάλι δηλαδή γυρίζουμε προς τα συναισθηματικά. Η πληθώρα, ας πούμε, των γραμμών που θα πάρω είναι συναισθηματικά. Αν θα γυρίσει, αν έχει αυτό, άλλη και τέτοια. Κυρίως ούτως ή άλλως εμένα μου δίνουν και τα συναισθηματικά, γιατί είναι η ειδικότητά μου. Αν έχετε πρόβλημα δηλαδή. Πρόβλημα δεν έχουμε, αλλά δεν θες να μας κάνεις μια πρόβλεψη. Δεν ξέρεις ποτέ. Στην αισθηματική, μην έρθει ο δικός σου μετά και μου πει τίποτα, αν βγει τίποτα πέρα. Όχι, δεν θα. Πες μου 4 νούμερα από το 1 στο 22, να σου πω. Πες μου 4 νούμερα από το 1 στο 22. 7, 11, 21 και 3. Παιδί μου, εδώ πέρα σου βγαίνει πολύ περίεργο. Εδώ σου βγαίνει επισημοποίηση μετά από μία νεκρωμένη κατάσταση. Παναγία μου, τι είναι αυτά? Επισημοποίηση, τι εννοείς? Το 7 είναι καταρχήν... Θα παντρευτεί. Κάτσε να μας πει. Τελειώνει πάρα πολύ χαρούμενα. Γενικά οι κάρτες που μου έδωσε είναι πολύ χαρούμενες. Σου βγαίνει επισημοποίηση στο τέλος, αλλά σου βγαίνει και το φέρετρο, το οποίο σημαίνει μία νεκρωμένη κατάσταση. Τι σημαίνει αυτό, παιδί μου? Μία κατάσταση που έχει πεθάνει, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, αλλά ότι ξεκινήσατε πολύ καλά. Θα έχετε μία κάμψη, ας πούμε, κάπως, δηλαδή κάπως νεκρώνει, παγώνει το θέμα και μετά ξαναφτιάχνει μια χαρά έως και επισημοποίηση. Μετά την νεκρωμένη κατάσταση, επισημοποίηση. Και πότε βγαίνουν αυτά σε... Ακόμα δεν άρχισε να νεκρώσει, Χριστιανέ μου.
Μα δεν ξέρεις σε λίγο διάστημα για λίγο. Σε πόσες μέρες βγαίνει αυτή η πρόβλεψη που έκανες τώρα. Εσύ πόσες μέρες τώρα και εσύ. Κοίταξε, τόσο έκανα τα πάνω-πάνω, αριθμολογικά. Πρέπει να δω και τον αστρολογικό της χάρτη. Δεν μπορώ έτσι. Ωραία. Μένεις κοντά μας. Και πάμε να δούμε τώρα στα Ματίνα Τσιμτσιλή που έδωσε το παρόν εχθές στο θέμα. Ζωστά δεν το λέω, γιατί είπατε παιδιά, θα πλά κάποια λίγο. Πάμε να δούμε λοιπόν στα Ματίνα Τσιλές. Υπέρλεπες πραγματικά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Δημήτρη που ήταν σήμερα κοντά μας. Έχεις να κάνεις καμία ευβίωνη πρόβλεψη για τα Χριστούγεννα, θα περάσουμε καλά? Ποια ζώδια θα περάσουν καλά? Τα Χριστούγεννα και γενικά το 2012 είναι λίγο έτσι πιο πολύ πάει η χρονιά του διδύμου. Αμπά, επιτέλους, γιατί έχουν γονατίσει άνθρωποι. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και κάτι. Πες μου. Πώς αισθάνεσαι που φιλοξένησες το μοναδικό αστρολόγο τραγουδιστή στην Ελλάδα? Υπέροχα, μοναδικά, καταπληκτικά. Αυτά είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας. Θέλω να σας πω ότι τώρα μέσα